εργατικά σωματεία της πόλης αλλά και φοιτητική σύλλογη πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σήμερα εδώ πέρα σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης να ρίξουμε στην πρόσωψη του κτηρίου αυτό το πανό το οποίο προπαγανδίζει την αυριανή απεργία που θα πραγματοποιηθεί από δεκάδες ταξικά σωματεία της πόλης και δυστυχώς όχι από τις ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες σε επίπεδο ΓΕΣΕ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αύριο ξεκινάει, κατατίθεται στη Βουλή και ξεκινάει η συζήτηση για τον νόμο Λεμιτόμο για την κοινωνική ασφάλιση που στην ουσία καταργεί πάγια δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης που αφορά τη ζωή του εργαζόμενου και της οικογένειάς του, όπου εδώ και χρόνια έχει κατακτήσει, όπου η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά θέλει να τα ξυλώσει και να παραδώσει την κοινωνική ασφάλιση στο μεγάλο κεφάλαιο. Είμαστε εδώ για να προπαγανδίσουμε την αυριανή απεργία. Στην αυριανή απεργία θα πρέπει να συμμετέχει το σύνολο του κόσμου, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαία, γιατί ακριβώς το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι μόνο κάποια ποσοστά αναπλήρωση της σύνταξης. Είναι η περίθαλψη, είναι η υγεία, είναι τα φάρμακα, είναι η κοινωνική πρόνοια, άρα αφορά ολόκληρο τον κόσμο, αφορά την οικογένεια. Θέλουμε να εκπέμψουμε το μήνυμα ότι το νομοσχέδιο του Βρούτσι, απαντώντας την κυβερνητική προπαγάνδα, δεν καταργεί τον νόμο Κατρούκαλου, το συμπληρώνει και τον θωρακίζει, άρα λοιπόν τον κάνει χειρότερο και αυτό είναι αιτία πολέμου για την εργατική τάξη. Θα πρέπει όλοι να απεργήσουμε συμμετέχοντας στη συλλαγή.